Στην αίθουσα του βουλευτικού στον Ναύπλιο πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου Ναυπλίου. Μάλιστα, ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκαν μαζί όλοι οι εργαζόμενοι του διευρυμένου πλέον Δήμου Ναυπλίου. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είσαστε σήμερα εδώ να κόψουμε την πίτα μας. Τώρα δεν ξέρω αν είναι όλοι εδώ ή όχι, να πάρουμε παρουσίαση. Λοιπόν, σας εύχομαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Να έχετε υγεία και ευτυχία εσείς και η οικογένειά σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την προσπάθεια που κάνατε όλο αυτό τον πρώτο μήνα, έτσι ώστε να βοηθήσετε τη Δημοτική Αρχή να μπορεί να συλλογιστεί και να λειτουργήσουν όλες οι υπηρεσίες. Να σας πω την αλήθεια ότι εγώ περίμενα θα ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, μέσα όμως σε αυτό το διάστημα το μικρό των 30 ημερών, καταφέραμε να λειτουργήσουμε πάρα πολύ καλά το Δήμο. Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος και ευχαριστίες βέβαια και συγχαρητήρια ανήκουν και σε όλους εσάς. Και το προσωπικό, το διοικητικό, σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και το εργατικό προσωπικό. Βέβαια, δεν μπορούμε να κρύψουμε ότι υπάρχουν ακόμα ελλείψεις και κάποιες δυσλειτουργίες. Πιστεύω με την πάροδο του χρόνου θα λυθούν όλα αυτά. Θα πρέπει να κατανοήσετε και τη θέση τη δική μας. Εμείς κατανοούμε και κατανοήσαμε τα θέλω και τα πιστεύω τα δικά σας. Καταλαβαίνω ότι σε κάποιους από εσάς επήρθαν κάποιες αλλαγές που τους θορύβησαν ή τους χάλασαν όχι την καθημερινότητα, αυτό που ήξεραν να κάνουν. Όμως θέλω να καταλάβετε και να κατανοήσετε ότι για μας προτεραιότητα ήταν να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες του Δήμου. Στην πορεία θα μας δοθεί, πιστεύω, η ευκαιρία και με άλλο προσωπικό το οποίο θα έρθει να ικανοποιήσουμε και άλλα αιτήματα δικά σας, σε ό,τι αφορά τον τόπο απασχόλησής σας αλλά και το αντικείμενο της απασχόλησής σας. Όλα βέβαια αυτά θα γίνονται με μια συζήτηση. Θέλω να μου θέτετε τους προβληματισμούς σας και τα όχι σας, αλλά με ένα κοινό στόχο και σκοπό, να εξυπηρετούνται οι δημότες. Δεν θέλουμε να χαλάσουμε σε κανέναν τη διάθεση ή την καθημερινότητά του στον τόπο εργασίας του. Όμως είναι μια μεταβατική περίοδος και όλοι πρέπει να κάνουμε υπομονή. Θέλω να έχετε άριστη συνεργασία με τους αντιδημάρχους και με τη Δημοτική Αρχή αλλά και με όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Και βέβαια, όταν έχετε κάποιο παράπονο, κάποιο αίτημα, θα ήθελα να το λέτε στους αρμόδιους αντιδημάρχους ή στην προϊσταμένη του Δήμου ή στους προϊσταμένους των υπηρεσιών. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Να σας ευχηθώ και πάλι υγεία, ευτυχία, ευημερία και να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την προσπάθεια που κάνατε. Αυτή η προσπάθεια βέβαια θα συνεχιστεί για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Οι εποχές, από ό,τι ξέρετε, είναι δύσκολες. Και προσωπικό μας λείπει και χρήματα μας λείπουν για να κάνουμε διάφορες δράσεις. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει όλοι να βάλουμε το κεφάλι κάτω και να δουλέψουμε. Εμείς θα είμαστε συμπαραστάτες στο έργο σας και θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε. Να κόψουμε λοιπόν τώρα την πίτα μας. Σας ευχηθώ για άλλη μια φορά χρόνια πολλά. Από ό,τι με ενημέρωσαν εδώ, έχουμε βάλει 3 φλουριά μέσα, 3 λίδες, ψεύτικες βέβαια. Η μία είναι εδώ, σε αυτή την πίτα. Οι άλλες 2 είναι στα κομμάτια που θα σας μοιραστούν. Και όποιος κερδίσει την ψεύτικη τη λίρα, θα έχει και μία ανταπόδο. Ο Κωστούς μου λέει 5. Είναι περίοδος περικοπών. 3. 3. Δεν ακούω. Καλή χρονιά να έχετε.